Να περάσουμε λίγο στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, καθώς ξέρετε ότι τρέχει και η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Τσαγκαγκόλη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθέτες σας. Κατσαγκόλης. Βέβαια, ο κύριος Θανάσης Κατσαγκόλης. Η τηλεκπαίδευση ξεκίνησε με κάποια προβλήματα, σωστά. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα, κυρίως και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, δεν υπήρξαν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Πολύ σωστά. Ξεκίνησε την πρώτη μέρα με προβλήματα κυρίως από το φορέα της Cisco, σε σχέση με την πλατφόρμα Webex που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αλλά στην πορεία αποκαταστάθηκε και σήμερα, από τις πληροφορίες που μάζεψα από τα σχολεία ευθύνης μου, και νομόνα Λασιθίου, όλα κινήσαν ομαλά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Εκτός από παιδιά από την πληγήσα περιοχή των Αμαλίων. Είστε αισιόδοξος ότι η διαδικασία θα τρέξει χωρίς προβλήματα? Απόλυτος αισιόδοξος είμαι, διότι πλέον περνάμε σε νέα εποχή σε σχέση με την τηλεκπαίδευση, αν και το διαδόσεις μάθημα δεν συγκρίνεται με το εξ αποστάσεως, με το σύγχρονο εξ αποστάσεως. Ναι. Αλλά κάτω από τις συνθήκες που βιώνει τώρα η χώρα μας, πλέον παράσταση την εκπαίδευση και είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι θα κυλήσουν όλα ομαλά. Κύριε Κατσαγκόλη, έχετε ενημερωθεί καθόλου για περιπτώσεις μαθητών που πιθανότατα να μην είχαν καλό σήμα, να μην είχαν καλό ίντερνετ, το ίντερνετ τους, δηλαδή η σύνδεσή τους, να μην ήταν γρήγορη? Ναι, υπήρχαν σπίτια, γιατί ναι, σε όλες τις περιοχές, όπως και γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχει κάπου ισχυρό ίντερνετ. Κάποιες οικογένειες έχουν χαμηλές ταχύτητες ίντερνετ, αλλά γενικά δεν υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με το ίντερνετ. Όπως και με τις συσκευές, θα ήθελα να τονίσω, από την άνοιξη του Υπουργείου Παιδείας έχει δώσει σχολικές μονάδες συσκευές, τάμπλετ και λαπτόπ, για οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να έχουν συσκευή ή έχουν δύο ή τρία παιδιά που παράλληλα κάνουν τηλεκπαίδευση και δεν έχουν δυνατότητα να έχουν πάνω από μία συσκευή. Μάλιστα. Προχθές, το Υπουργείο στέλνει ήδη στα σχολεία τουλάχιστον του νομού Λασιθίου και πιστεύω σε όλη την Ελλάδα επιπλέον τάμπλετ για τις τηλεκπαιδεύσεις. Νομίζω ότι σε αρχικό στάδιο και σε αυτές τις πρώτες μέρες, όποιοι μαθητές δεν συμμετέχουν ή έχουν χάσει κάποια μαθήματα, δεν μπαίνει και η απουσία, σωστά? Υπάρχει η ανοχή. Ναι, όταν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και κυρίως στις πρώτες μέρες, δεν παίρνουν απουσία οι μαθητές. Από εκεί και πέρα, το μάθημα γίνεται κανονικότητα σε νορμάλ συνθήκες. Μιλάω όταν υπάρχει το σήμα, όταν υπάρχει σύνδεση. Παίρνονται απουσίες, τηρείται το βιβλίο ύλης και η ύλη κανονικά, η προβλεπόμενη. Μάλιστα. Οπότε έχουμε μπει σε μία νέα εποχή. Αυτό έχω να πω εγώ. Με την τηλεκπαίδευση, βέβαια, στο προσκήνιο. Δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, και θέμα εμπειρίας. Δηλαδή, όσο περισσότερο μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τη δουλέψουμε, τη βιώσουμε, τόσο καλύτεροι θα είμαστε. Αλλά πρέπει, βέβαια, και οι υποδομές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οι υποδομές και εμείς να επιμορφωθούμε καλύτερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, η νέα γενιά είναι οι γενείς στις νέες τεχνολογίες, ενώ εμείς, ας πούμε, η Επιτροπή Έκφρασης, είμαστε οι μετανάστες. Μάλιστα. Τα παιδιά μας γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς πώς να χειρίζονται τις νέες τεχνολογίες. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι ότι η πρώτη μέρα είχαν προβλήματα, τη δεύτερη μέρα πάνω κάτω ήταν μια καλύτερη μέρα και σήμερα ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Πολύ καλά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.